μπορώ να το παραδεχτώ και να το μοιραστώ μαζί σας απόψε, είναι ότι είχα αρκετές πιέσεις, αρκετά θέματα σε φήμες, σε διαρροές που βγαίνουν για την προσωπική μου ζωή. Ψέματα που ένιωθα μέσα μου ασύστολα ότι με έθιγα σαν άνθρωπο, αλλά θα έπρεπε την ίδια στιγμή να μπαίνω στο γήπεδο και να δείχνω ότι δεν επηρεάστηκα και τα χρησιμοποίησα σαν δύναμη. Μέσα από την διαδικασία, αν είναι κάτι που μπορώ να πω και κάτι που προσπαθώ να κάνω τώρα και με την δική μου δράση, με το συνέδριο που κάναμε για την ψυχική υγεία των αθλητισμών, για αθλητές και προπονητές, είναι να θέσω λίγο την μια γραμμή που έχουμε. Το ανέφερε νομίζω και η Κατερίνα, είναι και μέσα στους σκοπούς της ομιλίας. Πού σταματάει η αθεκτικότητα και πού ξεκινά η ψυχική υγεία? Πότε πρέπει να πούμε ότι ναι, η αθεκτικότητα πάει ως εδώ και πρέπει να ζήσω βοήθεια? Στο συνέδριο που κάναμε είχαμε πει «It's okay not to be okay». Είμαστε αρκετά πίσω παγκόσμια στο να αντιληφθούμε ότι ο αθλητής δεν είναι πάντα ο άτρωτος, ο προπονητής δεν είναι πάντα ο άτρωτος, που πολλοί πράγματα βλέπουμε ότι δεν επηρεάζεται από τίποτε, είναι πάντα focus, είναι πάντα δυνατός για όλους, αλλά έχει γίνει στα δικά του. Εγώ προσωπικά δεν πέρασα πρόβλημα ψυχικής υγείας. Ευτυχώς δεν το πέρασα. Αλλά ξέρω ότι εκεί πίσω υπάρχουν πάρα πολλά θέματα, πάρα πολλά προβλήματα που ο αθλητής ή ο προπονητής δυσκολεύεται να διαχειριστεί.